Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ποια έλαια ταιριάζουν στον τύπο του δέρματός σας. Οπότε, αν βρίσκεται ενδιαφέρον στο βίντεο, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Ανά καιρό σας έχω δείξει πώς να περιποιήσετε την επιδερμίδα σας με έλαια και λαδάκια και πολλοί από εσάς που έχετε κάνει τις πρακτικές που σας έχω δείξει σε πολλά βίντεο μου έχετε γράψει το πόσο θεαματικά αποτελέσματα έχουν. Επειδή έχω λάβει όμως πάρα πολλά μηνύματα που μου λέτε «Βασιλική, τι λαδάκι να χρησιμοποιήσω που έχω ξηρή επιδερμίδα? Βασιλική, τι λαδάκι να χρησιμοποιήσω που έχω κανονική επιδερμίδα?» Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σας κάνω ένα αναλυτικό βίντεο για το τι λαδάκι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναλόγως τον τύπο του δέρματός σας. Τα αγνά παρθένα φυσικά σε χρήση έκθλιψης έλαια προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και είναι γεμάτα από σημαντικά θρεπτικά συστατικά τόσο για το δέρμα όσο και για τα μαλλιά σας. Ένα καλό φυσικό λάδι θα αναπληρώσει τα φυσικά επίπεδα υγρασίας στην επιδερμίδα σας, αλλά επίσης θα την προστατέψει από μελλοντική απώλεια. Είναι όμως πάρα πολύ βασικό να γνωρίζετε το τύπο του δέρματός σας και τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Όπως σας είπα, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε μόνο για το πώς να διαλέξετε λαδάκι για τον τύπο του δέρματός σας. Οπότε να περιμένετε σύντομα και βίντεο όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά για λαδάκια αναλόγως τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Και σε περίπτωση που δεν με καταλαβαίνετε, όταν έχουμε μεικτή επιδερμίδα, το μεικτή επιδερμίδα είναι ο τύπος του δέρματός μας. Όμως αν έχουμε μεικτή επιδερμίδα με ακμή, η ακμή αφορά την ανάγκη της επιδερμίδας μας. Οπότε θα σας κάνω ένα αναλυτικό δεύτερο βίντεο που θα μιλήσουμε για λαδάκια και ανάγκες της επιδερμίδας. Φυσικά θα χωρίσουμε τις τρεις κατηγορίες. Έχουμε τις λιπαρές, τις μεικτές και τις ξηρές επιδερμίδες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις λιπαρές. Χρειάζεστε έλαια υψηλής περιεκτικότητας σε λινελεϊκό οξύ. Αυτά είναι λάδι κνίκου, ηλιέλαιο, έλαιο κάναβης, έλαιο νυχτολούλουδο, λάδι ποφαές, σταφυλέλαιο, έλαιο μαύρου κύμινου, έλαιο άγριου τριαντάφυλλου και έλαιο τριαντάφυλλου. Αυτά τα λαδάκια συνήθως έχουν μικρής διάρκεια ζωής, από 3 έως 6 μήνες. Επίσης σας έχω και βίντεο αναλυτικό πώς να φτιάξετε το δικό σας έλαιο τριαντάφυλλου, θα υπάρχει ακριβώς από πάνω link για να πάτε να το δείτε. Τώρα θα περάσουμε στις ξηρές επιδερμίδες. Χρειάζεστε έλαια υψηλής περιεκτικότητας σε ελαϊκό οξύ. Κάποια από αυτά είναι το έλαιο τζοτζόπα, το έλαιο αβοκάντο, το ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο, έλαιο μαρούλας, έλαιο αργάν, σισαμέλαιο, έλαιο βερίκοκου, καροτέλαιο και τέλος έλαιο τριαντάφυλλου. Ναι, θα δείτε ότι το έλαιο τριαντάφυλλου υπάρχει και στις δύο κατηγορίες, βασικά υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες, μιας και περιέχει μέσα και ελαϊκό οξύ και λινολεϊκό οξύ. Οι μεικτές επιδερμίδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα λαδάκια. Εξαρτάται βέβαια από το τύπο της επιδερμίδας σας, δηλαδή αν είσαστε μεικτή προς λιπαρή, μεικτή προς ξηρή, πάτε στην ανάλογη λίστα και επιλέγετε το λαδάκι που θα κάνει την ανάλογη δουλειά που χρειάζεστε. Σαφέστατα δεν είναι τα μοναδικά λαδάκια και επειδή είμαι σίγουρη ότι θα πάτε από κάτω στα σχόλια να μου πείτε πού θα βρείτε αυτά τα λαδάκια, θα σας πω ότι αυτά τα λαδάκια μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα κάνοντας μια απλή Google search. Εγώ εμπιστεύομαι και τα αγοράζω από το Μυστικά Ομορφιάς και από το Organic Brand, αλλά έχει τύχει να τα έχω αγοράσει και από τοπικό κατάστημα, έχει τύχει να το αγοράσω από φαρμακείο και έχει τύχει να το αγοράσω και εγώ κάνοντας Google Search. Οπότε κάντε την Google Search σας και αγοράστε τα λαδάκια που θέλετε. Επίσης, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε για το σημερινό μακιγιάζ, θα σας πω ότι έχει γίνει βίντεο στο Instagram, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε εκεί. Θα σας βάλω και εγώ ένα link από κάτω που σας καθοδηγεί ώστε να δείτε αναλυτικά το βίντεο. Δεν χρειάζεστε να έχετε λογαριασμό στο Instagram για να δείτε αυτά τα βίντεο. Μπορείτε να τα δείτε, είτε μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Facebook. Έχω σελίδα Βασιλική Βον και στο Facebook, όπου εκεί ανεβαίνουν τα περισσότερα από αυτά τα βιντεάκια. Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον και βοηθητικό αυτό το βίντεο. Να περιμένετε πάρα πολύ σύντομα και το συμπλήρωμα των έλαιων αναλόγως στις ανάγκες της επιδερμίδας. Εάν σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, τώρα ήρθε η στιγμή να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Πλέον ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα, ένα μεσοβδόμαδο και ένα Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε όλο υπέροχα και μην ξεχνάτε το σημαντικότερο, να χαμογελάτε. Γεια σας!
Και εσύ αρχίζεις και πέφτεις, που πας γλυκή μου αγάπη. Τα... τα αναπληρώσει... Ωραία. Καλό! Λινελαϊκό. Λινελαϊκό, ξύ. What's wrong with me?